Θεωρείς ότι είναι υποχρέωση των ηθοποιών λόγω του γεγονότο ότι η δουλειά του έχει προβολή στην κοινωνία και όταν μιλάνε μπορούν να ακουστούν από πολλού ανθρώπου να ανοίγουν ζητήματα ευρύτερα και πέρα από το χώρο του. Α πούμε, ένα κορυφαίο ζήτημα τον τελευταίο καιρό είναι αυτό των παρακολουθήσεων. Ε, Τη δημοκρατία, θα πω εν γέννη. Mm -hmm. ότι έχουν υποχρέωση το οποίο, να μιλάνε για όλα τα ζητήματα αυτά. Υποχρέωση δεν έχουν οι ηθοποιοί, οι ευθύνη έχουν. Έχουμε ευθύνη όχι μόνο ως καλλιτέχνε, ως πολίτες. Όπως όλοι οι πολίτες έχουν ευθύνη να παίρνουν θέση γύρω από τα κοινωνικά ζητήματα. Όπως είπα και πριν, ακριβώ ακριβώς εμείς επειδή έχουμε μια επαφή περισσότερη με τα μέσα και μπορεί να ακουστεί ο λόγος μας, η ευθύνη είναι μεγαλύτερη. Επομένω, ναι, το ζήτημα είναι να... Ε, το θέατρο θέτει ερωτήματα. Αυτό κάνει. Ενώ θέτει ε, προσπαθεί να βγάλει, τα, να βγάλει τους ανθρώπους και τους ίδιους μας τους έξω από τα κουτάκια τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Αυτό σημαίνει, ε, σημαίνει, ότι δεν μπορούμε να... ότι λειτουργούμε, τέλο πάντων, ε, θέλω να πω, ακομάτιστα κυρίω, γιατί υπάρχει τώρα και μια... μια κατηγορία από πολλού ότι το κάνουμε αυτό γιατί είμαστε λίγο πριν, την, λίγο πριν τις εκλογές και για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις και υπόθηκε κιόλας από την κυρία Βανδουλάκη ε, η οποία ξαφνιάστηκε για το πώ δύο μήνε πριν τι εκλογέ προβαίνουμε απεργίε. Ε, δεν μα αφορά λοιπόν το, το οποιοδήποτε κομματικό παιχνίδι. Αυτό που μα αφορά είναι ε, πραγματικά το ζήτημα το οποίο μα μας καίει αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είναι άλλο από τη διαβάθμιση των σπουδών. Τόσο το support our workers, όσο και το κίνημα που δημιουργήθηκε μέσα από το ελληνικό MeToo έχουν αφήσει μια παρακαταθήκη στον καλλιτεχνικό κόσμο ώστε να μπορεί πλέον να σηκώνει μαζικότερα και πιο δυνατά διάφορα ζητήματα. Δηλαδή, α, 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 αυτή η μαζικότητα των κινητοποιήσεων που ζούμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα αυτών των δύο ιστορικών γεγονότων. Ακόμα και, 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 και οι δράσει στο MeToo, αλλά και οι δράσει τώρα, και ε, οτιδήποτε λουστον έχει συμβεί, νομίζω, είναι, αλλά και οι support art workers, είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία είναι πολιετή. Ε, Όπω σου είπα και πριν, ότι εγώ, για παράδειγμα, που τελείωσα με το 2010, πήρα το πτυχίο μου μέσα στην κρίση, όταν ξεκίνησε η πραγματικά πολύ μεγάλη κρίση για, για τον χώρο των, των καλλιτεχνών, αλλά και για όλη, το, όλη την Ελλάδα, τέλο πάντων. Ε, επιβιώσαμε μέσα σε αυτό, επιβιώσαμε μέσα στο, στην πανδημία, στα δύο χρόνια τα επόμενα τη πανδημία. Ε, αυτό που δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση είναι ότι εμεί έχουμε μάθει στα δύσκολα. Δεν είμαστε άνθρωποι που τα παρατάμε. Ε, ειδικά οι ηθοποιοί στην Ελλάδα δεν είναι άνθρωποι που τα παρατάνε. Ενώ παλεύουν κάθε μέρα για να μπορέσουν να είναι στον χώρο και να, ε, να επιβιώσουν μέσα σε αυτή τη δουλειά η οποία δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα. Άρα, ε, φυσικά και μας αφορά το ότι οτιδήποτε συμβαίνει και πλήττει την, ε, την κοινωνία. Ε, τώρα, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει πλήρω την κοινωνία, Άρα, τι σημαίνει. σίγουρα ε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολιτική, πολιτική, πολιτικό υπόβαθρο. Γιατί, χω, γιατί χωρίς πολιτικό υπόβαθρο δεν γίνεται. Ε, έχει φύγει, δηλαδή, έχει σπάσει αυτό το απολυτικ που υπήρχε πριν, τουλάχιστον, γιατί συμμετείχα εγώ από σπουδαστή ε, στη συνελεύση όπου ε, πήγαινα ω ακροατή του Σωματείου των Υπήρχε ένα πολύ απολυτικ κλίμα, ε, το οποίο οξύ. Υπάρχει διαφορά γιατί πριν σου έλεγα ότι δεν μα ενδιαφέρει το οτιδήποτε κομματικό. Μα ενδιαφέρει όμω το οτιδήποτε πολιτικό. Επομένω, η στόχευσή μα αυτή τη στιγμή είναι το να ανοίξουν πολιτικά ζητήματα. Στου τι σημαίνει ε, ελευθερία τη τέχνη στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Υπάρχει, υπάρχει όντω. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ότι μπορεί να φτάσει μέχρι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Με το που αρχίζουμε και κουμπάμε ζητήματα, υπάρχει λογοκρισία. Το οποίο έχει συμβεί πολλέ φορέ στο παρελθόν. Αυτό και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Παντού, βεβαίω, εννοείται. Βέβαια. Και στο θέατρο. Στο θέατρο, να μην ξεχάσουμε ότι πριν από μερικά χρόνια λογοκρίθηκε παράσταση στο Εθνικό Θέατρο, επειδή υπήρχε στην πειραματική σκηνή και υπήρχε ένα κείμενο του Σάβα Ξηρού, το οποίο το χρησιμοποιούσαν απλά ω κείμενο μέσα σε μια παράσταση που είχε, ξέρω εγώ, καμί. Και κατέβηκε η παράσταση, λογοκρίθηκε επειδή η οικογένεια Μητσοτάκη αντέδρασε ότι πώ γίνεται να έχουμε κείμενο. Στο εθνικό θέατρο, κάποιο καταδικάζουμε για τρομοκρατία. Αυτή είναι μια κατάφορη λογοκρισία. Ε, το οποίο σε, ποια, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, για παράδειγμα, ε, δεν θα συνέβαινε. Και όχι μόνο αυτό. Στην τηλεόραση, φυσικά, <laughs> μα βλέπουμε πολύ καλά. Εδώ στην τηλεόραση, ε, στην τηλεόραση απαγορεύεται να ανάψει τσιγάρο, για παράδειγμα. Ή απαγορεύεται να πει πράγματα που καταρχά δεν υπάρχει τίποτα το πολιτικό στο, στην ελληνική τηλεόραση φαντάζει, για παράδειγμα, να σκεφτόμουν τι προάλλε. Υπήρχε ένα... Υπάρχει μια ταινία, μια ιταλική ταινία που λέγεται Καλημέρα νύχτα. Και έχει να κάνει με, την... με τη δολοφονία του Άλτο Μόρο, του τότε Πρωθυπουργού τη Ιταλία, από τι Ερυθρέ Ταξιαρχίε. Φαντάζεσαι να μπορούσε να γίνει μια αντίστοιχη ταινία στην Ελλάδα, για παράδειγμα, με το Αντάρτικο Πόλεμο, όπω όπως, υπήρξε στην Ελλάδα. Πιστεύει ότι θα μπορούσε ποτέ κανεί να αφήσει να γίνει μια τέτοια ταινία, Όχι. Έχει υπάρξει δηλαδή, προσπάθεια στο παρελθόν, αλλά ε, δεν υπάρχει ποτέ καμία περίπτωση να αφαιθεί, να υποθεί τίποτα το διαφορετικό από το, ε, από το αφήγημα το οποίο θέλει να επιβάλλει αυτή η κυβέρνηση, η οποία στην ουσία αυτή η κυβέρνηση κυβερνάει αυτόν τον τόπο εδώ και 30 χρόνια. Τι 30. Ας πούμε 30, γιατί πιο πριν ήταν άλλοι. Αυτά τα ζητήματα όμω. Μιλάω ε, για, το... για την οικογένεια Μητσοτάκη, έτσι. Αυτά τα ζητήματα όμω χάρη νομίζω λύνονται νομοθετικά. Δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο η τέχνη μπορεί να δημιουργείται και να ασκείται ελεύθερα είναι νομοθετικό ζήτημα. Ή έχει να κάνει και με την οτροπία των ανθρώπων που εργάζονται στην τέχνη. Και δεν μιλάω τώρα εδώ για του τοπιού, μιλάω για του παραγωγού, για τι εταιρείε παραγωγή, για τα μεγάλα κεφάλια. Ναι. Ε, θα σου πω και πολύ σωστά το, το θέτη. Παλιά υπήρχε η άδεια ασκήσεω επαγγελμάτω. Ε, την οποία ζητάμε τώρα να επανε, επανέλθει η άδεια ασκήσεω επαγγέλματο. Αδεια ασκήσεω επαγγέλματο σημαίνει ότι, όπω σημαινει οτι πως γιατρό για να χειρουργήσει ε, και να προσληφθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, πρέπει να δείξει το πτυχίο του. Άρα πρέπει να έχει σπουδάσει για να μπορέσει να χειρουργήσει έναν άνθρωπο. Ε, έτσι και εμεί για να ασκήσουμε την τέχνη μα, οφείλουμε να έχουμε σπουδάσει για να έχουμε μάθει κάποια πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να ασκήσουμε την τέχνη μας. Ε, αυτό καταργήθηκε το 81 πάλι νομίζω και ορθώς καταργήθηκε τότε. Ξέρεις γιατί? Γιατί η άδεια σκήσης επαγγέλματος, την άδεια σκήσης επαγγέλματος για να πάρει τότε κάποιος ηθοποιός την άδεια του επαγγέλματος έπρεπε να συνενέσει ε, παραγωγό. Δηλαδή υπήρχε μια επιτροπή που ήταν από το Υπουργείο και από παραγωγούς. Από το Υπουργείο λοιπόν και η παραγωγή, η περισσότερη παραγωγή ήταν πρώην μαυραγωρείτε επικατοχή. Άνθρωποι πολύ συντηρητικοί, οι οποίοι όποιο ήταν αριστερό. Αυτοί είχαν τα κεφάλαια κιόλα. Αυτοί είχαν τα κεφάλαια και αυτοί είχαν και το μαχαίρι, πώ να το πω. Mm. Επομένω, οι αριστεροί δεν πέρανε, δεν μπορούσαν mm. να πάρουν άδεια σκήση του επαγγέλματο. Δεν μπορούσαν να γίνουν ηθοποιοί, επαγγελματίε ηθοποιοί, γιατί ακριβώ δεν του δίνανε το δικαίωμα να γίνουν. Επομένω, ορθώ ήρθε ο νόμο και κατήργησε την άδεια ασκήσεω του επαγγέλματο τότε. Και τώρα ορθώ πρέπει να έρθει να τον, επα... να τον, επαναφέρουμε για να οριστεί πάλι το επάγγελμα. Και να μην είναι πάντα σκύλια, λέστε. Άιντε, παιδιά, όποιο θέλει, ανεβαίνει στο σανίδι και κάνει και λέει ό,τι θέλει. Μπορεί να το κάνει, φυσικά μπορεί να το κάνει. Αλλά άλλο να είσαι επαγγελματία και να ζητά από τον κόσμο να πληρώσει 15-20 ευρώ εισιτήριο, και άλλο να είσαι ερασιτέχνη. Μπορεί να κάνει Μπορεί να κάνει δίσκο κάνει να κάνει θέατρο, ή να ζωγραφίσεις ή να κάνει οτιδήποτε. Αλλά για να οριστεί ένα επάγγελμα χρειάζεται ε, ε, επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία νομίζω προέρχονται μέσα από αυτή τη στιγμή θα προέλθουν από την άδεια ασκήση του επαγγελματό.